Όταν λέτε ότι δεν παίρναμε επιδόματα, εννοείται ότι τα επιδόματα, τα οικογενειακά, τα επιδόματα των πτυχίων. Δεν παίρναμε επίδομα. Επίδομα επιδόματος. Στο δημόσιο τομέα που υπήρχαν διάφορα, δεν θέλω να αναφέρω. Κύριε Πολίτη, ρωτάω πολύ απλά, επειδή είπατε ότι δεν παίρναμε κανένα επίδομα. Ένα λεπτό, κύριε Πολίτη. Κύριε Πολίτη, για να είναι σαφές ότι λέτε και πραγματικό. Είπατε νωρίτερα ότι δεν παίρναμε κανένα επίδομα εμείς. Ακούστε με παρακαλώ. Όταν λέτε δεν παίρναμε, εννοείται ότι δεν παίρνατε το οικογενειακό επίδομα, το επίδομα πτυχίου, αυτά τα επιδόματα δεν τα παίρνατε. Μην πάτε εκεί. Σας εξηγώ κάτι. Όταν ένα ποσό των 2.000 αναφέρεται και μοιράζεται ανά χίλια, λέγεται 15ο και 16ο μισθό, αντί να λες παίρνει 300 το μήνα. Κύριε Πολίτη, σας ρώτησα ξανά, επειδή είπατε πριν ότι δεν παίρναμε κανένα επίδομα. Τα επιδόματα αυτά τα παίρνατε. Ναι, τα παίρνατε. Άρα παίρνατε επίδομα. Αυτά τα επιδόματα εννοείται εσείς. Στο δημόσιο τομέα. Αν κατάλαβα καλά, είπατε πριν ότι δεν παίρναμε κανένα επίδομα και γι' αυτό παίρναμε 15ο και 16ο μισθό. Και σας ερώτησα, αν τα επιδόματα που δίνει το ελληνικό δημόσιο, όπως το επίδομα το οικογενειακό, το επίδομα πτυχίου, αν τα παίρνατε και μου λέτε ναι, τα παίρναμε. Έτσι. Δεν σας μιλάω για αυτά τα επιδόματα. Υπάρχουν στο δημόσιο και στο ευρύτερο και στο τέτοιο πάρα πολλά άλλα επιδόματα που υπήρχαν. Να ρωτήσω λοιπόν κάτι άλλο τώρα. Αυτό το 15ο και 16ο μισθό τον παίρνετε, θα πάρετε ένα μέρος του και φέτος πιθανώς 30%. Όχι, γιατί από τον πρώην πρόεδρο και τον προηγούμενο και το δεν έχουμε συνάντηση τώρα, επίτευξη στόχου που μπορούσε να έχει γίνει πριν κλείσει η Βουλή, γιατί έτσι είναι ο κανονισμός, δεν έγινε λόγω της συγκυρίας της οικονομικής που υπήρχε και δεν υφίσταται τέτοιο θέμα. Άρα υπάρχει ένα κονδύλι λοιπόν στον προϋπολογισμό της Βουλής, για να σας το πω εγώ, επειδή το ξέρετε, δεν περιμένετε εμένα. Ναι, 5 εκατομμύρια ευρώ, ναι. 5 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο έχει να κάνει ακριβώς με τα στοιχεία αυτά που λέμε, δηλαδή την επίτευξη στόχων, και είναι ο 15ος και 16ος μισθός. Δεν εκτελείται πάντα ο προϋπολογισμός που γράφονται σε νούμερα. Πάντως αυτό γράφεται. Ναι. Αν στο τέλος χρονιάς δεν εκτελεστεί, να βγούμε να το πούμε. Πάντως σήμερα από τους βουλευτές, οι οποίοι, και θα μου επιτρέψετε να το πω όπως το νιώθω, κύριε Πολίτη, παρουσία σας, σας έχουν στα όπα-όπα, γιατί είστε καθημερινά μαζί τους, τους βλέπετε και σας βλέπουνε, προέβλεψαν, ενώ έχουν κουρέψει ό,τι μπορεί να κουρέψουνε, προέβλεψαν για τους υπαλλήλους της Βουλής το 15ο και 16ο μισθό, αφού τον έκοψαν, να τους δώσουν ένα λεπτό, να τους δώσουν ένα ακόμα επίδομα σε εσάς που δεν παίρνετε επιδόματα, που είναι το επίδομα επίτευξη στόχων. Το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε, το νομοσχέδιο του μισθολογίου που ψηφίστηκε τον Νοέμβριο, για το Νοέμβριο-Οκτώβριο, αν ήταν λάθος, για το ενιαίο μισθολόγιο, το έχει μέσα το νομοσχέδιο για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Και δεν είναι ειδικό επίδομα αυτό για τους υπαλλήλους της Βουλής. Κάνετε λάθος. Σβήστηκε αυτό που υπήρχε και γράφτηκε ό,τι έλεγε ο νόμος για τους υπόλοιπους υπαλλήλους, κύριε Βαγγελάτο. Και να σας εξηγήσω και κάτι, γιατί μου λέτε γιατί το παίρνετε. Αυτή την Κυριακή, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή. Ναι. Οι υπάλληλοι της Βουλής και όλη η Βουλή, ναι. Γιατί η Βουλή δεν είναι μόνο το κτίριο για να λέμε ότι 2.200 υπαλλήλους, ναι. Έχει 5 κτίρια τυπογραφία. Ναι. Όλοι οι υπάλληλοι της Βουλής, τι θα κάνετε αυτή το τρίμηνο, θα δουλέψετε. Συγγνώμη, βέβαια. Μα τι, νομίζετε οι 300 βουλευτές μαζί με τους συνεργάτες τους και όλη αυτή η ιστορία που γίνεται το χαρτομάνι που εξυπηρετήσετε εσείς, από πού βγαίνει, μάλιστα. Από πού κυκλοφορεί. Να ρωτήσω το εξής λοιπόν, επειδή θα δουλέψετε. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, δεν θα πληρωθεί και όπως δουλεύουμε, είναι ανοιχτή Βουλή και καθημερινά Σαββατοκύριακο. Να ρωτήσω το εξής. Εσείς όταν. Δεν έχουμε εξαιρέσιμα. Ναι, υπερορίες παίρνετε. Υπερορίες που αντιστοιχεί σε 2 ώρες την ημέρα. Ναι, παίρνετε υπερορίες όμως. Ναι, αλλά δεν κάνουμε 2. Ναι. Το επόμενο ερώτημά μου δεν είναι το εξής. Την περίοδο, ακούστε με κύριε Πολίτη, την περίοδο που έχουμε εκλογές. Ναι. Η Βουλή κλείνει. Οι βουλευτές δηλαδή δεν πηγαίνουν στη Βουλή, δεν υπάρχει Βουλή. Εσείς εκείνη την περίοδο τι κάνετε? Εγώ θα σας πω κάτι απλό. Εάν πηγαίνατε στη Λένορμαν, που είναι και τα τυπογραφεία, να δείτε τι δουλειά έβγαινε από τη Βουλή για το τι είχε μείνει σε κρεμότητα από την προηγούμενη διαδικασία. Αυτή είναι η δουλειά των υπαλλήλων. Ένα λεπτό. Ναι. Σας ερωτώ κάτι απλό. Παίρνετε ένα επίδομα για τις εκλογές. Δεν είναι για τις εκλογές. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξής απλό. Κάνατε κάτι παραπάνω στις εκλογές? Γιατί αυτό που μου περιγράφεται στη Λένορμαν είναι η τρέχουσα δουλειά των υπαλλήλων. Κάνατε κάτι παραπάνω ή αντίθετα ένα μέρος των υπαλλήλων έχει πολύ καλύτερο ωράριο διότι έχει κλείσει η Βουλή την περίοδο των εκλογών? Όχι, θα σας εξηγήσω. Αυτό το επίδομα, και το είπατε και πριν με σας, λέγεται με είναι μετεκλογικό. Ναι. Δεν το παίρνουμε για τις εκλογές που εργαζόμαστε όπως το παίρνουν οι ΟΤΑ, Υπουργείο Εσωτερικών για τη διαδικασία. Μα δεν εργάζεστε στις εκλογές. Τι εργάζεστε? Είναι κλειστή η Βουλή στις εκλογές. Μα δεν με αφήνετε να πω. Για πείτε. Μην δημιουργούμε εντυπώσεις. Αφήστε με, γιατί είμαι και κουρασμένος από το πρωί.
Ναι, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Αν είστε κουρασμένος, προφανώς δουλέψατε πολύ σήμερα. Είναι καλό αυτό για το δημοσίευμα. Τώρα μην δημοσίευμα. Εντάξει, ό,τι θέλετε πες το. Άμα θέλετε να δημιουργήσουμε για τηλεθέαση, μπορεί να την έχουμε. Πουλάμε. Είναι η δεύτερη φορά που υπενήσεστε την τηλεθέαση. Τα ερωτήματά μου είναι ευθύτατα και πολύ συγκεκριμένα. Και πολύ συγκεκριμένα. Και θέλω να σας πω και κάτι. Αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι ένας δημόσιος διάλογος. Το να προσπαθείτε με αυτόν τον τρόπο να τον χρωματίσετε, πραγματικά εύχομαι να έχει τηλεθέαση, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούσουν πολύ αυτά που λέτε και την νοοτροπία που έχετε. Γιατί ξέρετε, είστε υπηρέτες του Έλληνα πολίτη ως δημόσιοι υπάλληλοι. Πάμε λοιπόν να μας πείτε τώρα το μετεκλογικό επίδομα, γιατί το παίρνετε. Αν δεν με αφήνετε να σας πω. Για πείτε μας. Το ξέρετε, όχι, εγώ θα πω για όλη τη Βουλή για 2 μήνες ότι ασχολούνται με την τακτοποίηση των βουλευτών των και των 300, ανεξαρτήτως είναι παλιοί, καινούργοι, από, τι να σας πω, από το απλώς να κάνουν μια καταγραφή, από το οικονομικό τους, από τα γραφεία τους, από τους συνεργάτες τους, από το έντυπο υλικό τους, από τα πάντα που φτάνει μέχρι και 1,5 χρόνο σε όποιες κάποιες υπηρεσίες για να βγει ακόμα και το βιβλίο που ζητάει. Κύριε Πολύτιμο, το ερώτημά μου είναι πολύ απλό και σας παρακαλώ για μια αναπάντηση. Είναι κάτι το οποίο είναι έξτρα από τις ώρες που δουλεύετε, αυτό? Ναι, είναι εκτός. Τι θα πει είναι εκτός? Γιατί είναι εκτός? Αυτός ο φόρτος εργασίας δεν είναι τον υπόλοιπο χρόνο, είναι στην καθημερινότητα από τη λειτουργία της Βουλής. Αυτή τη στιγμή. Μα κλείνει η Βουλή, δεν έχει την υπόλοιπη καθημερινότητα εκείνη την περίοδο. Τώρα πώς μπορώ να σας πείσω δηλαδή? Δεν μπορείτε να με πείσετε, γιατί αυτό που λέτε στα δικά μου αυτιά δεν θέλω να το χαρακτηρίσω, μάλλον γιατί δεν είναι ο ρόλος μου εδώ να κάνω να το χαρακτηρίσω. Είναι πολύ εύκολο και για εσάς και τους δημοσιογράφους να πω οτιδήποτε και να είναι καλό στον κόσμο να ακούγεται. Έτσι και εσείς λέτε για εμάς και είναι ωραίο στον κόσμο να ακούγεται μέσα στη δυστυχία που υπάρχει. Εγώ θα πω κάτι. Είναι άσχημο να καλλιεργείται, και το λέω ευθαρσώς, να καλλιεργούμε μια διχόνοια και μια ανθρωποβαγία μεταξύ διαφορετικών, αν θέλετε, μισθοδοτικών τάξεων ή οτιδήποτε υπάρχει, γιατί έχουμε φτάσει ο ένεργος να βρίζει αυτόν των 500, των 500 να βρίζει των 1000 και των 1000 των 2000. Έλεος έχει σοβαρότερα προβλήματα η οικογένεια. Πάντως, επειδή το λέτε έτσι, περί της καλλιέργειας, θα σας πω ότι εμείς θα λέμε αυτό που νομίζουμε. Έχω να πω μόνο ένα πράγμα. Ευτυχώς που ο πρόεδρος της Βουλής και ο πρωθυπουργός παρενέβησαν και δεν θα πάρετε αυτά τα χρήματα, γιατί είναι πρόκληση για την κοινωνία. Και αν με ρωτάτε κάτι, θα σας πω ότι αυτό που με λυπεί περισσότερο, με όλο το σεβασμό, είναι ότι δεν το καταλαβαίνετε κιόλας. Ότι δηλαδή όλα αυτά τα χρήματα που εμείς οι φορολογούμενοι πληρώνουμε με έκτακτες εισφορές και ό,τι άλλο αυτή την περίοδο, για να παίρνετε εσείς το επίδομα το εκλογικό, έχετε το θράσος, και αυτό νιώθω και θα το πω, δεν αντέχω άλλο, να μας εγκαλείτε κιόλας. Συγγνώμη, στο ξεκίνημα της κουβέντας σας είπα, δεν διαμαρτυρόμαστε γιατί δεν παίρνουμε εκλογικό επίδομα, είτε 500 είτε 100 ευρώ. Διαμαρτυρόμαστε για το ανθρωπιστικό κομμάτι της ψυχολογικής κατάστασης που μας έχετε βάλει, με το να μου βαντίζετε ότι πάλι της Βουλής είναι κάτι τρομερό, κάτι ότι κάνουμε τις μεγαλύτερες. Έχετε δίκιο, σας συμπονούμε. Αυτό μας πιάζει. Θα κάνουμε και έναν έρανο για να σας ενισχύσουμε. Εμείς δεν διαμαρτυρηθήκαμε που κόπηκε το 50% των απολαβών μας. Λοιπόν, κύριε Πολίτη, μην πούμε περισσότερα, δεν είναι και ευχάριστο με το τηλέφωνο. Η πρόσκλησή μας είναι ανοιχτή αύριο το βράδυ να είστε εδώ και να τα συζητήσουμε όλα από κοντά όσο χρόνο θέλετε.